διαφημιστικό διάλειμμα για το αν τελικά τι κάνουμε από εδώ και πέρα, βασικά. Το πολιτικό κόστος με ρωτήσατε. Ξέρετε, αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ότι βεβαίως υπήρχε αυτή η έννοια του πολιτικού κόστους, η οποία οδηγούσε και βουλευτές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι είναι και λαλίστατοι αυτές τις μέρες από ό,τι έχω δει, να απαιτούν από την κυβέρνηση να εξαιρέσει περιοχές άναρχης δόμησης από τους δασικούς χάρτες. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια πολιτική στιγμή όπου βιώνει η ελληνική κοινωνία με τρόπο έτσι που δεν το περιμέναμε, μια πολύ μεγάλη οδύνη, αλλά νομίζω ότι είναι και η στιγμή της μεγάλης συνειδητοποίησης. Mm-hmm. Και δεν θα πρέπει καμία πολιτική δύναμη mm-hmm. να βάλει πλάτες σε τέτοιου τύπου παρανομίες. Συνδέπω, πρέπει να υπάρξει. Μάνο, θες να ρωτήσεις, πρέπει να υπάρξει. Με συγχωρείτε, κύριε Νιφλή. Ναι. Νομίζω πρέπει να υπάρξει μια ομοθυμία να μην εργαλειοποιηθεί στην πολιτική αντιπαράθεση αυτό το ζήτημα και να πάμε με τρόπο συντεταγμένο στην επόμενη ημέρα. Έτσι, γιατί εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλο στο μέσο. Επάνεξε την Υπουργή το θέμα των αφαιρέτων. Λογικό είναι, εκεί πηγαίνει η συζήτηση και η συζήτηση και η πολιτική κόντρα όλων των ημερών. Αλλά σε σχέση και με αυτό που λέτε, εδώ τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει μια άλλη συζήτηση. Έχει ανοίξει η συζήτηση αυτή που και εδώ στον Αντένα, για παράδειγμα, ο κ. Ρακιτζής, πρώην επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης, έλεγε ότι είχαμε πρωτόκολλο κατεδάφισης από το 1996 και το 2014, επί Σαμαρά, ψηφίστηκε η αναστολή των κατεδαφίσεων. Αυτό είναι κάτι για το οποίο και ο αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Real FM, είπε ότι κάναμε λάθος, ζητώ συγγνώμη. Έρχεται όμως τώρα και η Νέα Δημοκρατία και λέγει, ο κύριος Κουρουπλής έκανε αναστολή κατεδάφισης αφαιρέτων. Και επιστρέφει ο κύριος Κουρουπλής λέγοντας ότι εγώ είχα έτοιμα να αναστείλω τις κατεδαφίσεις από βουλευτές όλων των κομμάτων. Δηλαδή, θέλω να πω, πέραν της ομοθυμίας, φαίνεται ότι υπάρχει μια ομοθυμία διακομματική προστασία. Είναι, διότι αυτή η κυβέρνηση, επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Νιφλή, είναι η κυβέρνηση που ανήρθε σε τους δασικούς χάρτες. Η κυβέρνηση που ολοκληρώνει το κτηματολόγιο μέχρι το 2020, το οποίο κακόμοιρο κτηματολόγιο έχει ξεκινήσει και εγώ δεν ξέρω πότε. Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι εδώ πέρα βεβαίως και χωρίς να θέλω να βγάλω από πάνω μας καμία ευθύνη, εδώ πέρα θα κριθούμε και εμείς για το πόσο γρήγορα και πόσο αποφασιστικά θα προχωρήσουμε. Δεν θα μπορούσε, έτσι δεν είναι. Δεν θα δηλαδή, θέλω να πω και για να μην νομίζετε ότι εργαλειοποιούμε εμείς από την ανάποδη αυτό το ζήτημα, ότι ούτε για εμάς πλέον υπάρχουν δικαιολογίες της γραφειοκρατίας. Αν υπάρχει γραφειοκρατία, ως κυβέρνηση οφείλουμε να βρούμε τα νομικά και κανονιστικά εργαλεία που θα τα ξεπεράσουμε. Τα οποία όμως δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής και αυτό δεν αποτελεί κριτική. Το λέω γιατί. Γιατί γνωρίζουμε όλοι μας και το ξέρετε κιόλας. Ότι έρχεστε να εγκρεμίσετε το αφαίρετο το δικό μου. Είναι προφανές ότι εγώ θα κινηθώ νομικά. Θα κινηθώ δικαστικά, έτσι δεν είναι. Δηλαδή θα κάνω ασφαλιστικά μέτρα, θα σας μηνύσω. Ό,τι προβλέπετε να κάνει ο ιδιοκτήτης ενός αφαιρέτου τώρα. Προβλέπετε. Ό,τι ήθιστε. Όλο αυτό πώς θα ξεπεραστεί. Και πέραν αυτού, εδώ υπάρχουν αποφάσεις κατεδάφισης. Λοιπόν, αυτές οι αποφάσεις θα εφαρμοστούν. Εάν θεωρήσει κανείς ότι πρέπει και μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια για να αποζημιωθεί εκ των υστέρων, να το κάνει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάντως, αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Υπουργέ, για να το προχωρήσω λίγο από τον Μάνο, αυτοί οι άνθρωποι είναι συνεπείς, φορολογούμενοι ενδεχομένως, πληρώνουν, έχουν ρεύμα. Δηλαδή, θέλω αυτό να πω ότι υπάρχουν διαχρονικά. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, νομιμοποιεί το κράτος. Όχι, με συγχωρείτε. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία. Δηλαδή, το ότι φορολογούνται σε όλα τα επίπεδα όπως οι υπόλοιποι πολίτες, τι θα έπρεπε, εκτός του ότι ας πούμε έχουν αυθαιρετήσει, μισό λεπτό, θα έπρεπε την αυθαιρεσία να την επιβραβεύουμε και με φοροαπαλλαγή. Δεν νομίζω ότι ισχυρίζεται κανένα τέτοιο. Όχι, αλλά δέχεστε και εσείς την κριτική όπως τη δέχεται και η Νέα Δημοκρατία και οι προηγούμενες κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια για την λεγόμενη τακτοποίηση. Δηλαδή ότι δίνετε, δώσετε κι εσείς το δικαίωμα σε έναν αυθαιρετούχο να το τακτοποιήσει για τα επόμενα 30 χρόνια. Αυτό είναι το θέμα. Θα αλλάξει αυτή η νοοτροπία, θα αλλάξει αυτή η λογική. Εσείς θεωρείτε δεν θα έχετε σοκομματικό πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, με τους βουλευτές? Όχι, δεν θα έχουμε και πιστεύω, ειλικρινά το λέω τώρα, θεωρώ ότι μέσα από αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα θεωρώ ότι θα υπάρξει και μία ορίμανση των πολιτικών δυνάμεων και της αντιπολίτευσης και θα πάμε συνενετικά στις τομές που πρέπει να γίνουν και βεβαίως και στις μεγάλες τομές σε θεσμικό επίπεδο. Έτσι. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί τώρα με τρώει τόση ώρα να το πω. Ανασχηματισμό μυριζόμαστε. Ανασχηματισμό, κύριε Ρογκάκο, θα ρωτάτε τον αρμόδιο μόνο. Ο μόνος αρμόδιος είναι ο Πρωθυπουργός και εμείς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση αυτά τα πράγματα να σχολιάζουμε. Πάντως ο κύριος Σαντορινιός χθες του ξέφυγε λίγο. Πότε θα είναι μετά το 15 Αύγουστο και πριν τη ΔΕΘ? Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω το εξής, να ρωτήσω μάλλον τον κύριο Υπουργό το εξής, γιατί πολύ σωστά τοποθετούμενος, είπε ότι αν ψάξει κανείς όλη αυτή την αντιμετώπιση του χειρισμού,
ομοσπονδία ή των φυσικών φαινομένων, τέλος πάντων, για το επιχειρησιακό κομμάτι μιλάω. Προφανέστατα θα δει ότι για να έχουμε τόσους νεκρούς είχαμε και κάποια λάθη. Και αναρωτιέμαι, κύριε Υπουργέ, γνώριζε κάποιος τις δηλώσεις που έγιναν πριν γίνει η συνέντευξη τύπου στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις που έγιναν από τον κύριο Τόσκα και τους αρχηγούς των σωμάτων? Γιατί αυτό που δηλώνεται, που περιμένει να ακούσει και ο κόσμος, μια αυτοκριτική που κάνετε μέσως, δεν το άκουσε στις πρώτες στιγμές. Όχι, η αυτοκριτική δεν έχει. Ακούστε με λίγο. Όταν λέω αυτοκριτική, η αυτοκριτική δεν έχει γίνει μέσως. Έχει γίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο από τα χείλη του Πρωθυπουργού, εν ονόματι βεβαίως και συνολικά του Υπουργικού Συμβουλίου και της κυβέρνησης. Κανένας μας δεν θα αποφύγει την πολιτική ευθύνη, απολύτως κανείς. Και βεβαίως υπάρχουν και συγκεκριμένες αλλαγές και μετακινήσεις, οι οποίες αυτό το πράγμα το αποτυπώνουν. Ναι, 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 άλλη ερώτηση, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, μάλλον θα θέσουμε όλα τα θέματα. Έξοδος από το μνημόνιο στις 20 του μήνα. Πήραμε τα λεφτά, τα 15 δις, βγαίνουμε στις 20 του μήνα από τα μνημόνια. Από την ταραχή δεν βλέπω να βγαίνουμε, κύριε Υπουργέ, μετά τις 20 του μήνα. Κοιτάξτε να δείτε, κανείς δεν λέει ότι σταματάνε αυτόματα όλες οι δυσκολίες. Αλλά αυτό που ξέρει και βλέπει και θα το δει ακόμα πιο έμπρακτα ο κόσμος μετά την ολοκλήρωση της οκταετούς ταλαιπωρίας των προγραμμάτων, είναι ότι αυξάνονται οι δυνατότητες άσκησης πολιτικής. Η οικονομία μας είναι κατά το κοινώς λεγόμενο τακτοποιημένη ως προς τα δημοσιονομικά της και ως προς τις αναπτυξιακές της δυναμικές. Αυτό το πρόγραμμα ως προς αυτή την πτυχή πέτυχε, όπως έχει πετύχει και ως προς τη μείωση της ανεργίας. Και υπάρχουν πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα εξελιχθούν το φθινόπωρο, θα φανούν και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα αρχίσουν να βλέπουμε δηλαδή αλλαγές στην καθημερινότητά μας, οι πολίτες διευκολύνσεις. Κοιτάξτε, κυρία Αντωνοπούλου, αυτή είναι η ερώτηση λεγόμενη κατσαβίδη. Δηλαδή είναι αυτή που ξεβιδώνει και τις εξελίξεις, έτσι. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι βεβαίως εμείς λέμε τώρα για τη μακροοικονομία, λέμε γενικώς πέφτει η ανεργία, λέμε πήραμε. Τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη? Υπάρχουν κατηγορίες πολιτών πάρα πολύ σημαντικές, οι οποίες έχουν δει αλλαγή ακόμα και πριν την ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν μέρισμα στο τέλος του 2016 και του 2017. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, σχεδόν το 80% από αυτούς, άλλη μερίδα επιβαρύνεται, αλλά σχεδόν το 80% από αυτούς που πλήρωνε χαμηλότερες εισφορές. 700.000 συμπολίτες μας οι οποίοι μπήκαν στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν απολαύσει τις υπηρεσίες των πρωτοβάθμιων κέντρων υγείας, τα οποία στείνονται αυτή τη στιγμή. Μετά την ολοκλήρωση όμως του μνημονίου, θα έχουμε και τη δυνατότητα να δώσουμε μέρισμα εκ νέου στο τέλος του 2018, να συζητήσουμε το μείγμα των φοροαπαλλαγών που διαμορφώνουμε μέσω του δημοσιονομικού χώρου τον οποίο κερδίζουμε, βεβαίως να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να επιχειρηματολογήσει κανείς δημοσίως ότι ο κατώτατος μισθός δεν πρέπει να αυξηθεί. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα πακέτο ρυθμίσεων το οποίο ακριβώς θα αποτυπώνει τη νέα κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι θα επιτρέψουν στην κυβέρνηση να λειτουργήσει πια αυτόνομα, έτσι, χωρίς να έχει έλεγχο ότι όχι, μην αντιλαμβάνομαι, αυξήσει τον κατώτατο μισθό. Αυτόνομο δεν θα λειτουργήσει η κυβέρνηση. Αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες ασκήσεις και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι για να συνηθίσουμε στη νέα κατάσταση. Όταν φούντωσε η συζήτηση περί της μεταμνημονιακής παρακολούθησης και ήταν και αντικείμενο έτσι πολύ έντονης αντιπαράθεσης, θα σας έλεγα, κάθισα και κοίταξα την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Πορτογαλία. Η οποία Πορτογαλία βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που θα βρίσκεται και η Ελλάδα μετά τις 20 Αυγούστου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συνεπές προς τις αρχές του και τις περισσότερες φορές λανθασμένες εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας, λέει ότι η πορτογαλική κυβέρνηση πρέπει να κόψει μισθούς και συντάξεις. Στην από κάτω παράγραφο, βεβαίως, λέει ότι η πορτογαλική κυβέρνηση έχει, πώς να το πω, πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για την πορεία των δημοσιονομικών και των μακροοικονομικών και δεν θα κόψει. Λοιπόν, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία θα συνεχίζεται. Θα βγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λοιπόν να πει επιμείνεται στις περικοπές. Τι πρέπει να κάνουν οι πολιτικές δυνάμεις? Να κάνουν αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς ενσωματώσαμε, λέει, τις περικοπές στο πρόγραμμά μας, αλλά άμα είναι να τις γλιτώσει η κυβέρνηση, να τις βγάλουμε. Δηλαδή, αυτό μου θυμίζει τον Γκάουτσο Μάρξ. Αυτές είναι οι απόψεις μου. Και αν δεν σας αρέσουν, έχω κι άλλες. Εμείς ξέρετε από το να τη φοβόμαστε. Μήπως δώσουμε παραπάνω από ό,τι πρέπει και ξαναγυρίσουμε τα μπρος πίσω, κύριε Υπουργέ? Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από ένα ενδεχόμενο έτσι δημοσιονομικής χαλάρωσης, η οποία θα έβαζε και σε κίνδυνο την οικονομία συνολικά. Εκλογές το Μάρτιο, κύριε Υπουργέ? Το Μάρτιο. Γιατί το Μάρτιο? Λέω, για να μην τριπλές κάλπες το Μάιο. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και αυτό νομίζω είναι ένα έτσι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και ως σήμα επανάκαμψης της χώρας. Ο κύριος Καμένος μαζί ή χωριστά, κύριε Υπουργέ?
Αυτά τι εννοείται, μαζί μέχρι την ολοκλήρωση της τετραετίας και μετά ό,τι αποφασίσει ο λαός. Αν το Σκοπιανό σας αλλάξει τα... Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα και έχετε δίκιο να το βάζετε στη συζήτηση, διότι έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων. Έτσι. Νομίζω όμως ότι η πάροδος του χρόνου θα δώσει τη δυνατότητα και σε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή πιστεύουν ότι δεν πρέπει η ελληνική πλευρά να επικυρώσει αυτή τη συμφωνία, να πιστούν ότι πρέπει να την επικυρώσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρώ ότι αυτή η Βουλή έχει μια πλειοψηφία πάρα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι η κυβερνητική πλειοψηφία για να επικυρώσει τη συμφωνία. Εσείς θέλετε να παραμείνετε στο Υπουργείο σας Υπουργέ, σε έναν ανασχηματισμό ή όχι? Ερώτηση παγίδα. Δεν απαντώνται αυτά, κύριε Ρογκάκη. Έτσι και έτσι. Ναι, δεν απαντώνται. Δεν υπερωτήσετε τον απαντώνται. Όχι, όχι, δεν απαντώνται. Διότι είναι αυτό που λέμε, ό,τι και να πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Ο μόνος αρμόδιος για τον ανασχηματισμό είναι ο Πρωθυπουργός. Και αυτόν θα ακούσουμε όλοι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας και απαντήσατε σε όλα μας τα ερωτήματα. Ήταν ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής.